Ο δε Ιησούς πλήρης Πνεύματος Αγίου υπέστρεψεν από τον Ιορδάνη. Τι σημαίνει Ιορδάνης? Από το εβραϊκό Ιαγιαρτέν σημαίνει ρέει προς τα κάτω ή και κατερχόμενος. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Ρέει προς τα κάτω, κατερχόμενος. Πάντως θα έλεγα ότι αυτές οι δύο εκφράσεις μας παραπέμπουν σε κάτι που αναγράφει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Εφεσίους και που θα ήθελα με τη χάρη του Χριστού μας να το διαβάσουμε στο τέταρτο κεφάλαιο, αν δεν κάνω λάθος είναι στη σελίδα 1037, όχι, είναι στη σελίδα 1035, τέταρτο κεφάλαιο προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, λέγει στο 9 εδάφιο. Το δε ανέβη, τι είναι, ημίωτι και κατέβη πρώτον εις τα κατώτερα μέρη της γης. Ο καταβάς, αυτός είναι και ο αναβάς, υπεράνω πάντων των ουρανών, δια να πληρώσει τα πάντα. Τι είναι ο αναβάς, ημί ο καταβάς. Ποιος είναι αυτός ο οποίος ανέβη στο απόγειον της δόξης του Θεού? Ποιος είναι αυτός ο οποίος ανελήφθη εν της ουρανής και τώρα είναι καθιζόμενος εκ δεξιών του Πατρός και μεσιτεύει υπέρ ημών? Ποιος είναι αυτός ο οποίος έλαβε το υπερπάν όνομα ημιμόνων Κύριος Ιησούς Χριστός? Αυτός λοιπόν πριν αναβεί είχε κατέβει επί της γης, άφησε τα ελεφάντινα παλάτια του, εκενώθηκε από την υπέρλαμπρη δόξα του ουρανού και του Πατέρα Θεού, καθώς δεν ενόρμησε αρπαγήν το να είναι ίσα με τον Θεό, και κατέβει επί της γης. Και προσέξτε, κατέβει επί της γης όχι για να υπηρετηθεί από τον άνθρωπο, αλλά για να υπηρετήσει τον άνθρωπο. Φρόντισε δε επιμελώς το επολίτευμα της επίγειας διακονίας του να μοιάζει με τον τρόπο που έρεε το νερό του Ιορδάνη. Όπως το νερό του Ιορδάνη έρεε προς τα κάτω, έτσι και το πολίτευμα του Κυρίου μας έβαινε προς τα κάτω. Όπως ο Ιορδάνης ήταν κατερχόμενος, έτσι και το πολίτευμα του Κυρίου μας ήταν κατερχόμενον προς τα χαμηλά. Αρίσκετο ο Κύριος από τότε, βεβαίως και σήμερα, εις τα χαμηλά. Και χαμηλά σημαίνει ταπεινά, διότι ο Κύριος μας είναι πράος και ταπεινός την καρδίαν. Ακόμα μία φορά θα πούμε ότι η ταπείνωση είναι ανθός της υπακοής. Και ακόμα μία φορά θα πούμε ότι η ταπείνωση σημαίνει υπακοή. Και προκύπτει αυτό από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος αναφερόμενος στο πρόσωπο του Κυρίου μας λέγει «Και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, προσέξτε, εταπείνωσε αυτόν γενόμενος υπήκοος, δηλαδή υπάκουος, μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού». Πότε έγινε ταπεινός? Τη στιγμή που υπάκουσε, υποτάχθηκε στο θέλημα του ουράνιου πατέρα. Τη στιγμή που ο Κύριος έθεσε τον εαυτόν του στο να υπηρετήσει την βουλή του Θεού, εκείνη τη στιγμή ακριβώς ο Κύριος ταπεινώνεται. Όταν ο Κύριος λοιπόν λέγει «ταπεινώθητε υπό την κρατεάν χείρα του Κυρίου», εμέσως πλην σαφώς δεν εννοεί τίποτε άλλο παρά «εκτελέσατε τα συντολάς μου». Φυλάξατε τα συντολάς του Κυρίου ως κόρην οφθαλμού, διότι με αυτόν τον τρόπο θα είμαστε και θα παραμείνουμε ταπεινοί όσο εμείς αγαπητοί αδελφοί με τη χάρη του Χριστού και την δύναμη του Πνεύματος του Αγίου εκτελούμε το θέλημα του Κυρίου μας, το αγαθόν, ευάρεστον και τέλειον.